Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την εδώ παρουσία σας και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς που αντιμετωπίζουμε και στο νομικό πρόσωπο στο οποίο εργάζομαι και είμαι Γενικός Διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Πίστη, όσο επίσης και τις προσωπικές μου ως αναλογιστής και ως ένα μέλος της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Με θέμα τις συντεξοδοτικές εξελίξεις στο πάνελ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η εισήγησή μου έχει να κάνει σαν την συνταξιοδοτική αποταμίευση ότι είναι η εναλλακτική λύση στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα. Πλέον έχουμε ξεκινήσει όλοι και συζητάμε ένα υπαρκτό πρόβλημα που πάντα το συζητούσαμε, αλλά τώρα πλέον έχουμε μπει μέσα στις λεπτομέρειες και στην ουσία του θέματος. Έχουμε αρχίσει να ποσοτικοποιούμε τα θέματα. Έχουμε αρχίσει να μιλάμε για ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη, τα γνωστά 360 ευρώ. Έχουμε αρχίσει πλέον να μιλάμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Μέχρι πρότινος, όλοι μας εργαζόμασταν και οι παροχές του φορέα κοινωνικής ασφάλισης δεν ήταν ευκρινείς. Πλέον θα ξεκινήσουμε να τις αντιμετωπίζουμε και να γνωρίζουμε τι περιμένουμε από το κράτος, το κοινωνικό κράτος και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Η συνταξιοδοτική αποταμίευση, η εναλλακτική λύση στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα, έχει όμως βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας. Ο κύριος Σπυράκος πολύ σωστά έθεσε από τη μεριά του καταναλωτή τις προϋποθέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής. Εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω όμως και μια αισιόδοξη πλευρά ότι τα προϊόντα που παρέχει η ασφαλιστική βιομηχανία προς τον καταναλωτή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και προς τις παροχές, αλλά πολύ περισσότερο και ως προς το κόστος τους. Και θα γίνω πιο σαφής. Ήδη η πρώτη προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης είναι η φερεγγιότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με την ίδρυση της ΕΠΕΙΑ, την επιτυχή λειτουργία της τα 2 χρόνια και κάτι που έχει λειτουργήσει, τη μετάβαση της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών στην Τράπεζα της Ελλάδος, το κορυφαίο θεσμό για πολλούς. Είναι ένας τίτλος τιμής για την ασφαλιστική βιομηχανία να αναφερόμαστε και να εποπτευόμαστε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το επερχόμενο solvency, που προηγούμενο πάνελ κάλυψε, είναι ένα πλαίσιο όπου διασφαλίζει την πιθανότητα 0,5% χρεοκοπίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Είναι ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο βάζει τάξη στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η φερεγγιότητα είναι το α και το ω για να μπορούμε να βγούμε έξω και να μιλάμε στον κόσμο. Να μην χρειάζεται να συστηνόμαστε κάθε φορά ποιοι είμαστε. Το εγκυητικό κεφάλαιο ζωής, το οποίο συστήθηκε, είναι η κορονίδα της φερεγγιότητος για αυτά που πουλάμε. Βεβαίως, ξεκίνησε λάθος μετά την πολιτική κατεύθυνση να καλύψει ελλείμματα παρελθουσών χρήσεων. Το εγκυητικό κεφάλαιο ζωής πρέπει να είναι το βασικό συστατικό της φερεγγιότητος των φορέων συνταξιοδοτικής ασφάλισης και θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί με προοπτική και όχι αναδρομική ισχύ. Οι παροχές του, που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι ιδιαίτερα μικρές και είναι μικρές γιατί επομίζεται ένα αρνητικό παρελθόν, ελλείμματα από εταιρείες που έχουν ανακληθεί. Πρέπει να έχει προοπτική το εγγυητικό κεφάλαιο, να διασφαλίζει από εδώ και πέρα τα προβλήματα και βεβαίως οι παροχές που δίδει είναι πάρα πολύ μικρές, έπρεπε να είναι τουλάχιστον της τάξεως των εγγυήσεων που παρέχει το κράτος ή το κεφάλαιο για τις τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και της τράπεζας ως προς την εγγύηση των χρημάτων που καταθέτει ο πελάτης. Άρα η φερεγγιότητα των φορέων με τις ήδη λειτουργούσες διαδικασίες και με το επερχόμενο solvency, το οποίο θα διασφαλίζει την πιθανότητα αυτή τη μικρή του 99,5% επιβίωσης ενός ασφαλιστικού φορέα. Όλοι έχουμε μπει στην αγορά, μιλάμε για το 2% που είναι το ποσοστό του ΑΕΠ των ασφαλίστρων. Αυτό το πράγμα, εμείς είμαστε 2, άλλοι είναι στο 8, άλλοι είναι στο 15. Σίγουρα δεν υπολοιπόμαστε ούτε σε δυναμική από τις άλλες αγορές. Οι άλλες αγορές το λύσαν το θέμα, διότι περιορίσαν το κράτος του κοινωνικού, το κοινωνικό κράτος, και δώσανε κίνητρα προς τη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Αυτά τα κίνητρα, δυστυχώς, δεν είναι άλλα παρά φορολογικά. Εάν δεν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, θα μιλάμε πάντα το 2 να το κάνουμε 2,25 ή θα περιμένουμε να μειωθεί το ΑΕΠ για να αυξηθεί το δικό μας ποσοστό. Λοιπόν, θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα υπό προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε την τεράστια συνταξιοδοτική ανάπτυξη σε αυτά τα προγράμματα που έκανε η Τουρκία, όταν το τουρκικό κράτος
αποφάσισε σε εταιρείες ειδικού σκοπού να παρέχει φορολογικά κίνητρα. Τεράστια ρυθμή ανάπτυξης. Και ο κύριος λόγος ήταν αυτοί οι φορείς. Βεβαίως, είχε ζητήσει αυτοί οι φορείς να έχουν συγκεκριμένο μετοχικό στάτους, ζητούσε τράπεζες να έχουν σημαντική παρουσία και έχει παρουσιαστεί στην Τουρκία αυτή τη στιγμή μια τεράστια ανάπτυξη. Επίσης, φορολογικά κίνητρα έχουν δοθεί σε όλες τις προηγμένες εταιρείες, είτε λέγεται Γερμανία, είτε λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο, και έχουν επιτύχει τα θεαματικά ποσά αυτά αποταμιεύσεων που έχουν συγκεντρώσει. Άρα, εάν δεν συζητήσουμε για ύπαρξη φορολογικών κινήτρων προσασφαλισμένων από την πολιτεία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Βεβαίως, καθορίζοντας τα 360 ευρώ ως ελάχιστη εγγυημένη σύνδεξη στο κράτος, ανοίγει πλέον τα χαρτιά του και μπορούμε όλοι μας οι Έλληνες πολίτες να κάνουμε τους λογαριασμούς για το τι μέλη να βρούμε στα 65 μας ή στα 67 ή στα 70 μας χρόνια. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει καθορισμός του εύρους των παροχών των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν μπορούμε δηλαδή με το ξεκίνημα κάθε χρονιάς, ανάλογα με το έλλειμμα του προϋπολογισμού, να παίρνουμε μέτρα εις βάρος των εργαζομένων. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη, οικονομική, αναλογιστική μελέτη, η οποία να έχει διάρκεια 30 χρόνια και να κτιστεί εκεί επάνω όλο το σύστημα. Εφόσον ξεκαθορίσει το κράτος τις παροχές του προς τον εργαζόμενο, θα μπορέσει μετά το συνταξιοδοτικό σύστημα, το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστημα, να παρέχει, να προσαρμόσει, να προωθήσει τις παροχές του. Όλα αυτά που λέμε περί φερεγγιότητος έχουν να κάνουν με την τεχνική βάση των υπολογισμών. Αυτή τη στιγμή, τα προϊόντα που προωθούνται στην ελληνική επικράτεια, τα συνταξιοδοτικά και η υγεία, είναι τα πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Όποιος μας πει ότι υπάρχει πιο ανταγωνιστικό συνταξιοδοτικό από το προϊόν που προωθεί μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, θα απέχει από την πραγματικότητα. Όποιος μας πει ότι η υγεία που μπορεί να βρει σε μια γερμανική ασφαλιστική εταιρεία, π.χ. είναι καλύτερη από την αντίστοιχη προϊόν υγείας, το ελληνικό, δεν είναι σωστό. Και στο κόστος, όσο και στις παροχές. Να γίνω πιο σαφής λίγο όταν μιλάμε τεχνική βάση υπολογισμών. Μιλάμε για τον πίνακα εθνισμότητος. Δουλεύουμε υποχρεωτικά εκ του νόμου, διότι μερικές φορές κρίνονται οι εταιρείες με βάση την απόδοσή τους. Αυτό είναι σωστό όταν τα χέρια είναι ελεύθερα. Τα χέρια δεν είναι ελεύθερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί να τιμολογήσει στη θνησιμότητα εκτός του πίνακα του 1990. Είναι ένας πίνακας θνησιμότητος, ο οποίος χρήζει άμεσης αναθεώρησης. Έχει γίνει η προσαρμογή του, η προσέγγιση του από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος. Είναι 20 ετών ήδη και είναι όχι επιτυχημένος στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Δηλαδή, είναι ένας κακός πίνακας για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ένας πολύ καλός πίνακας για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν σπέβδουν να αγοράσουν συνταξιοδοτικά προγράμματα. Το τεχνικό επιτόκιο. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, δουλεύουμε με ένα maximum τεχνικό επιτόκιο 3,35%, το οποίο καθορίστηκε πριν από ορισμένα χρόνια. Και τώρα, μάλλον κάποιος, αν το θυμηθεί, θα το αναθεωρήσει προς τα πάνω, προς τα κάτω, μάλλον προς τα κάτω. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να είναι παραμετρικός ορισμός του ανώτατου τεχνικού επιτοκίου. Δηλαδή, όταν οι αγορές γυρίζουν, θα πρέπει το τεχνικό επιτόκιο να προσαρμόζεται αυτόματα. Να μην περιμένουμε ποιος θα έχει την δημόσιος λειτουργό, την ευθυξία, να καθορίσει το τεχνικό επιτόκιο. Οι φορολογικές απαλλαγές των εισφορών. Εμείς αντί να τις δούμε τα ασφάλιστα να φοροαπαλλάσσονται, μειώνεται η φοροαπαλλαγή στο 20% όπως έχουμε δει, για τους λόγους της κρίσης οικονομικής που διάγουμε. Οι φορολογικές απαλλαγές των εισφορών σε καμιά περίπτωση δεν είναι ανεξέλεγκτες. Ό,τι φοροαπαλλάσσετε θα φορολογείται σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς. Δηλαδή, όταν ένα κομμάτι φοροαπαλλάσσεται από το εισόδημα και δεν το πάρει ως σύνταξη ο ασφαλισμένος, θα φορολογείται με το συντελεστή του ή με αντίστοιχο συντελεστή που εκείνη τη μέρα, εκείνη την εποχή θα καθοριστεί από το κράτος. Φτάνει να σας ενημερώσω ότι σε προηγμένες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα που φοροαπαλλάσσουν τα ασφάλιστρα, υπάρχουν και κίνητρα που το κράτος συμμετέχει στο κόστος ασφάλισης. Το ρίρουπ, π.χ. στη Γερμανία, φοροαπαλλάσσει, το ρίστερ συμμετέχει στα ασφάλιστρα που καταβάλει ο κάθε εργαζόμενος. Βεβαίως, δεν είναι καθόλου δύσκολο να δούμε ένα επιτυχημένο μοντέλο, να το προσαρμόσουμε, για να μην πω την αδόκιμη έκφραση να το αντιγράψουμε, να το προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι ελληνική. Όλα αυτά δεν μπορούμε να μαζεύουμε χρήματα με αυτές τις φορολογικές απαλλαγές, με αυτές τις
συγκυρίες τις τεχνικές και να επενδύουμε τα ασφάλιστα κατά το τοκούν, να επενδύουμε τα αποθέματα. Ήδη το solvency θέτει περιορισμούς επενδύσεων και όπως θα δείτε, στην πράξη υπάρχουν ορισμένες επενδύσεις οι οποίες είναι κόκκινο πανί. Υπάρχουν δηλαδή επενδύσεις που αν η εταιρεία τις επιλέξει θα επιβαρύνει τα υποπτικά της κεφάλαια. Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποιοι μετοχικοί τίτλοι, κάποιες μετοχές μη εισηγμένων εταιριών οι οποίες δεν θα επιλεγούν με τίποτε διότι φέρουν κεφαλαϊκά βάρη για τους μετόχους. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης πρέπει να είναι καθορισμένες εφόσον έχουν υποστεί φορολογική ευεργεσία. Και μία πρόταση θα ήταν, μία πρόταση, εφόσον παρασχεθούν φορολογικά κίνητρα, η επένδυση περίπου να είναι κατά 80%, 70-90% τουλάχιστον σε κρατικά ομόλογα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από το Solvency, η γενική κατεύθυνση είναι ότι από τις επενδύσεις ευλογεί τα κρατικά ομόλογα, τα οποία δεν τα επιβαρύνει ανάλογα με το rating με κανένα πέναλτι κεφαλαϊκό. Ενώ τα εταιρικά ομόλογα, ανάλογα με τη διαβάθμισή τους, τα επιβαρύνει με κεφαλαϊκές απαιτήσεις. Το πρωτόγνωρο που βλέπουμε και ήδη δεν έχουμε άλλο στην Ευρώπη είναι στην Ελλάδα να έχουμε τα ομαδικά συνταξιοδοτικά, τα οποία να είναι πολύ λίγο αναπτυγμένα στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Περισσότερο είναι στις καλύψεις υγείας και στις καλύψεις ανικανότητας και ζωής. Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά στην Ελλάδα, τα επενδυτικά, ελείπουν διότι δεν έχουν τα αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα που έχουν τα επαγγελματικά ταμεία. Ιδρύθηκε με βάση νόμος τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία δεν είχαν και είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών τα επαγγελματικά ταμεία που γίνανε. Τα ομαδικά ταμεία, εφόσον έχουν τις φορολογικές, τα ομαδικά ασφαλιστήρια, εφόσον έχουν φορολογικές απαλλαγές και έχουμε εξίσωση των κινήτρων με τα επαγγελματικά ταμεία, θα γνωρίσουν πολύ καλές ημέρες ανάπτυξης. Η συνταξιοδοτική αποταμίευση, η οποία πλέον είναι ανάγκη για όλους μας και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε γιατί ξέρουμε πλέον τι μας περιμένει στην ηλικία συνταξιοδότησης, δουλεύει συμπληρωματικά προς την σύνταξη του κοινωνικού φορέα με βάση το ύψος των εισφορών. Δηλαδή, δουλεύει με το κεφαλοποιητικό σύστημα. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι γνωστό σε όλους ότι λειτουργεί με βάση το κεφαλοποιητικό σύστημα. Ό,τι καταβάλει ο ασφαλισμένος, αποθεματοποιείται το μέρος που έχει συμφωνηθεί. Ενώ η κοινωνική ασφάλιση δουλεύει με το διανεμητικό, δηλαδή στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών. Σίγουρα θα πραγματοποιηθεί μείωση της μελλοντικής κρατικής ενίσχυσης των συνταξιοδοτικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, λειτουργούν από πόρους από κρατικούς πόρους. Δεν μπορούν μόνοι τους με βάση τις φορές να στηριχθούν, διότι στηρίζονται στην κρατική επιχορήγηση. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί διάθεση και διακράτηση ομολόγων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν λέω ειδικά της Ελλάδος, μπορεί κάθε κράτος να βάλει τους δικούς του κανόνες, μιλάω γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σε όλες τις αγορές, τις ευρωπαϊκές, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε κρατικούς τίτλους. Διότι διασφαλίζουν τη σταθερότητα αυτή του χαρτοφυλακίου και δεν θέλουν το ρίσκο της απώλειας κεφαλαίου. Και βεβαίως, αυτό που χρειάζεται, αυτό που θα είναι το μεγάλο αποτέλεσμα, είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών στην αναγκαιότητα της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι τώρα, είχαμε μόνο τα δίκτυα πωλήσεων, τα οποία είχαν αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο να ενημερώσουν τον καταναλωτή, μιλάω μόνο για τη σύνταξη, τι είναι αυτό που αγοράζει, πώς το αγοράζει και γιατί πρέπει να το αγοράσει. Πλέον, με τέτοιες κινήσεις, όπως ο όμιλος του κ. Ζούνη, με την εφημερίδα Ασφαλίζομαι, πλέον ξεκινάμε και εκπαιδεύουμε, με την καλή έννοια εκπαιδεύουμε, να ξέρουμε τι ζητάει ο καταναλωτής, τι πρέπει να γνωρίζει και βασικά να ξέρει τι αγοράζει. Περισσότεροι καταναλωτές, όταν αγοράζουν ένα ασφαλιστικό προϊόν, ξέρουν περίπου τι έχουν αγοράσει. Είτε το χρειάζονται, είτε δεν το χρειάζονται. Άρα η εκπαίδευση των καταναλωτών θα συνεχίσει να γίνεται από τα εκπαιδευμένα δίκτυα, θα συνεχίσει να γίνεται από ειδικούς διαμεσολαβητές, αλλά οπωσδήποτε και τα μέσα, τα μαζικά, όπως είναι η εφημερίδα η σημερινή που λανσάρεται, θα αποτελέσει βασικό συστατικό στην εκπαίδευση των καταναλωτών. Ο καταναλωτής πρέπει να καταλάβει ότι εάν περιμένει μόνο τη σύνταξη από το φορέα κοινωνικής του ασφάλισης, θα είναι πολύ περιορισμένη και θα πρέπει να βρει την εναλλακτική λύση. Αυτή την εναλλακτική λύση την παρέχει η συνταξιοδοτική αποταμίευση, η οποία πλέον είναι αναγκαία αλλά πολιτική η απόφαση της υλοποίησής της.
Δηλαδή, εάν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με φόρο εισπρακτικά κριτήρια και λειτουργήσουμε με δημιουργικά κριτήρια, καταλάβουμε τι είναι αυτό που προσδοκούμε, η συνταξιοδοτική αποταμίευση, οι φορείς της, οι υγιείς φορείς που μπορούν να την παρέχουν, θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τις επόμενες, τις επερχόμενες γενναίες και οι ασφαλιστικές εταιρείες, λέγοντας φορείς αυτές εννοώ, θα καταλάβουν μία θέση πάρα πολύ υψηλά στην καθημερινότητα και στο κοινωνικό τους χαρακτήρα που πολύ εύστοχα ο κύριος Σπυράκος καθόρισε, διότι η δουλειά μας είναι μέρος της καθημερινότητας. Είμαστε μέρος της καθημερινότητας του Έλληνα. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας. Να είστε καλά.